Δεν ξεχνάμε βεβαίως όλα εκείνα τα παιδιά τα οποία έχουν μπει σε μια τελική φάση και για τις πανελλαδικές. Θα μπορούσες να πεις πως ναι. Έτσι. Ήγγηγαίνει η ώρα. Τώρα αρχίζουν τα καλά, γιατί και τα παιδιά αυτά χρειάζονται κουράγιο, χρειάζονται δύναμη, χρειάζονται την κινητήριο δύναμή τους. Και όταν ο κύριος Μαυράκης είναι εδώ, κάπως αυτό ενισχύεται περισσότερο. Τι κάνετε, κύριε Μαυράκη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Φροντιστηριακός όμιλος που καμισά είναι και σήμερα κοντά μας, φίλες και φίλοι, όχι σήμερα, για μία ακόμα χρονιά. Πόσα χρόνια, κύριε Μαυράκη, συμπληρώνετε. Σταμάτησα να τα μετράω, λευτέρα. Σταματήσατε, γιατί. Δεν πειράζει. Δείκτης, εμπειρικό δείκτης είναι αυτό, δεν είναι ανάγκη να το συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Είναι πολλά χρόνια όμως. Πάρα πολλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σχέση, αυτή αγάπη. Μου δίνετε την ευκαιρία και είμαι εδώ. Νομίζω ότι φαινόμαστε χρήσιμοι, τέλος πάντων, αυτό αποδεικνύουν τα πράγματα. Και είμαστε εδώ για να. Τι άλλο, να μιλάμε για την εκπαίδευση, να μιλάμε για τους μαθητές. Όχι μόνο τους εκείνους που βρίσκονται στο τέλος της διαδρομής και είναι για εξετάσεις, νομίζω και για μικρότερους. Αλλά να δίνουμε έτσι παλμό επικαιρότητας, εκπαιδευτικής επικαιρότητας και να φανούμε χρήσιμοι, είπαμε, με δύο μεγάλα κομμάτια, δύο μεγάλες ενότητες. Η μία θα είναι συμβουλευτική, που θα πούμε πράγματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο, την οργάνωση της μελέτης και τον τρόπο του διαβάσματος. Άρα αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, θα λέει κανείς και τους μικρούς γυμνασίου, ακόμα και δημοτικού, γιατί όχι. Και στη συνέχεια θα αρχίσουμε να πούμε πράγματα για τριτοβάθμια εκπαίδευση, να πούμε για πανεπιστήμια, γιατί εκεί νομίζω ότι προχωρώντας ο καιρός και πλησιάζοντας προς εξετάσεις, αποκτά και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εμείς δίνουμε ραντεβού κάθε Δευτέρα 4:30 λοιπόν. Ναι. Αυτό το ξέρετε, το ραντεβού είναι ίδιο, το κρατάμε. Αυτό είναι το ραντεβού μας. Και από εκεί θα είμαστε και πέρα εδώ να τη θεματολογία που τη φέραμε, την επικαιρότητα. Μετά θα μπούμε σε κάποιες εκπομπές οι οποίες θα έχουν να κάνουν με τρόπους μελέτης, επανάληψης, οργάνωση μελέτης. Συμβουλές για τις εξετάσεις, θα το πούμε και αυτό, όσο πλησιάζουμε προς τα εκεί. Και φυσικά αρκετές εκπομπές που έχουν να κάνουν με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα μιλήσουμε και θα χωρίσουμε τα πανεπιστήμια ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία. Θα δώσουμε έμφαση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, γιατί αποτελεί προτεραιότητα για πάρα πολλούς μαθητές από το νησί μας, εννοείται. Και στρατιωτικές σχολές σώματα ασφαλείας. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε χρηστικοί, να δώσουμε πληροφορίες για τα τμήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις κατευθύνσεις κτλ. Έχοντας στο νου μας ότι εκεί κάπου τον Απρίλιο θα έρθει και η ώρα της μεγάλης εκείνης εκδήλωσης που θα αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τότε θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Είδατε, επειδή είσαστε υπερδραστήριοι, εγώ αυτό που σας ρώτησα με το που ήρθατε στην παρέα μας, έχουμε κοντολογείς κάποια νέα εκδήλωση από αυτές που αγαπούν πάρα πολύ όλα τα παιδιά στην πόλη μας. Σε πάση περιπτώσει, θα ενημερώνουμε τον κόσμο για οτιδήποτε οργανώσετε. Όμως, το ένα εργαλείο είναι βεβαίως η τηλεοπτική συχνότητα που κάθε Δευτέρα στις 4:30 θα τα λέμε από κοντά, κύριε Μαυράκη. Από την άλλη, έχουμε και το site neakrete.gr με ειδική στήλη μέσα ο φροντιστηριακός όμιλος που κάνει σας για μια ακόμα χρονιά. Χαιρόμαστε και γι' αυτό, γιατί είναι ένας ιστότοπος πολύ δυναμικός, ειδησιογραφικά σπουδαίος και μας δίνεται η ευκαιρία εκεί να στήσουμε ένα mini site δικό μας που θα αφορά τα θέματα της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα των εξετάσεων. Αλλά όχι μόνο, νομίζω ότι αφορά εκπαιδευτική αρθρογραφία που είναι σπουδαία. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τέτοια πράγματα, γιατί έχω εδώ μπροστά μου το τάμπλετ το δικό σας. Οπότε είμαστε στην αρχική σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, επάνω στην μπάρα, περίπου στη μέση, λίγο δεξιά, γράφει Πανελλήνιες Εξετάσεις από χθες. Έτσι, χθες εγκαινιάστηκε. Είναι επίσημα εγκαινιάστηκε χθες αυτό το mini site. Και μέσα εκεί, πρώτα απ' όλα, έχουμε πέντε βασικά άρθρα επάνω ψηλά. Τα τελευταία τρία είναι προτινόμενα διαγωνίσματα από το φροντιστήριο που καμισάς εδώ στο Ηράκλειο. Προτινόμενα διαγωνίσματα για πανελλαδικές εξετάσεις. Πέφτετε εδώ μέσα, συγγνώμη που το λέω τώρα εγώ, αλλά να το πούμε και αυτό. Όσο περισσότερα λύνουμε, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα κάτι να βρούμε μπροστά μας κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων. Ομολογουμένως, κάποιες φορές κάτι συμβαίνει, έτσι ένα μαγικό, περίεργο πράγμα και τυχαίνουν. Σύμπνοι και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Λοιπόν, όντως εδώ πατώντας μπαίνουμε στο αρχείο και μπορούμε να δούμε ένα ολοκληρωμένο προτινόμενο διαγώνισμα πανελλαδικών εξετάσεων μαζί με τις απαντήσεις του. Τώρα. Νομίζω λίγη υπομονή να το έγινε. Τέλεια. Μάλιστα. Σε PDF αρχείο, πλήρες διαγώνισμα μαζί με τις απαντήσεις. Οπότε για τους μαθητές της ΓΑΜΑ αλλά και της ΒΙΤΑ Λυκείου, νομίζω ότι είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση με το σχολιασμό των θεμάτων. Και από εκεί και πέρα, κατεβαίνοντας λίγο πιο κάτω, έχουμε αρθρογραφία πλούσια που έχει να κάνει με την επικαιρότητα, είπαμε, κυρίως και τα εκπαιδευτικά νέα. Όπως εδώ, τι άλλαξε σε σχέση με τα πανεπιστήμια.
με το ΕΠΑΡ και την Εξεταστέα Ύλη. Συντελεστές βαρύτητας. Συντελεστές βαρύτητας και πράγματα σημαντικά. Ναι, σχολές. Ναι, σχολές, αλλαγές στο μηχανογραφικό. Μια ενότητα media που ανεβάζουμε ότι είναι καινούριο και έχει να κάνει με δράσεις. Μια ενότητα ξεχωριστή για τον επαγγελματικό προσανατολισμό που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σπουδαία γιατί μαζεύουμε εδώ ότι είναι επίκαιρο και ό,τι αφορά κυρίως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι μόνο. Και μια ενότητα δική μας που θα έλεγα ότι έχει να κάνει περισσότερο με δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Αυτά θα έλεγα, κυρίως για μαθητές Β και Γ Λυκείου, μια ενημέρωση που έχει να κάνει με τις εξετάσεις αλλά και με την εκπαιδευτική επικαιρότητα, επικεντρώνοντας προφανώς σε αυτή τη βαθμίδα. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα. Να πούμε σήμερα τι έχουμε μαζί μας. Μια μικρή παρουσίαση που έχει να κάνει με κάποια σοβαρά που αφορούν τις πανελλαδικές εξετάσεις, τις φετινές. Και αυτό θα είναι και το πρώτο που θα πούμε για τις πανελλαδικές. Έχει ανακοινωθεί εδώ και αρκετό καιρό, αλλά νομίζω αφού ξεκινάμε να μιλάμε για πανελλαδικές, να θυμίσουμε λίγο τις ημερομηνίες. 2 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια η έναρξη και 1 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ. Τα ειδικά μαθήματα 17 Ιουνίου, οι γυμναστικές ακαδημίες, η εξέταση και οι δοκιμασίες 14 Ιουνίου και οι προκαταρκτικές εξετάσεις για τις στρατιωτικές και τα σώματα ασφαλείας τον Μάρτιο. Συνήθως είναι αρχές Μαρτίου, θα περιμένουμε να ανακοινωθεί από το Υπουργείο. Οι ημερομηνίες οι οποίες έχουν κλειδώσει και από ό,τι φαίνεται δεν θα επηρεαστούν και από το κομμάτι των εκλογών. Όχι, που θα βρίσκονται. Μάλλον ανάποδα είναι. Ναι. Οι ημερομηνίες θα κλειδώσουν με κριτήριο τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό ομολογείται. Ένας παράγοντας που επηρεάζει σίγουρα τις ημερομηνίες. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε. Για να πούμε. Λοιπόν, είπαμε ότι για τρίτη χρονιά δύο πολύ σοβαρά στοιχεία επηρεάζουν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ο ένας είναι οι συντελεστές βαρύτητας και ο άλλος είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συντελεστές βαρύτητας, νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε και συγχρόνως θα προσπαθώ να σχολιάζω. Ήταν μια εξέλιξη, θα έλεγα, προς σωστή κατεύθυνση. Στην ουσία, μιλάμε για τους συντελεστές που έχουν τα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Και ενώ παλαιότερα στην ουσία σε κάθε προσανατολισμό ξέραμε ποια είναι τα μαθήματα, τα δύο που είχαν οι συντελεστές, εδώ πλέον για τρίτη χρονιά ισχύουν οι συντελεστές βαρύτητας που κάθε πανεπιστήμιο ορίζει. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, ξαναλέω προς τη θετική κατεύθυνση, καθώς ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και το αντικείμενο του τμήματος επιλέγονται και οι συντελεστές στα 4 μαθήματα. Προφανώς και σωστά διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Κάθε σχολή καθόρισε διαφορετικούς συντελεστές και για τη φετινή χρονιά λίγα τμήματα άλλαξαν σε σχέση με την περσινή. Ακόμα και τμήματα πάντως ίδιου αντικειμένου έχουν ορίσει διαφορετικούς συντελεστές και αυτό που ξέρουμε είναι ότι κανένας συντελεστής δεν μπορεί να είναι κάτω από 20%. Οπότε υπάρχουν διαφορές, αλλά ανάμεσα στους συντελεστές, όχι απαραίτητα θεαματικές. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι ότι κάθε υποψήφιος συγκεντρώνει διαφορετικά μόρια για κάθε σχολή, ενώ παλιότερα αυτό δεν υπήρχε. Ο μαθητής υποψήφιος ήξερε τα μόρια του. Ένας αριθμός ήταν και οι διαφορές στα μόρια μπορεί να είναι μεγάλες. Έχω σημειώσει παραδείγματα γιατί όντως εκεί αξίζει τον κόπο να κουβεντιάσουμε. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα μαθητή από τις ανθρωπιστικές σπουδές που διαβάζοντας από αριστερά βλέπουμε με κόκκινα γράμματα τους βαθμούς που έγραψε. 12 στη γλώσσα, 11 στα αρχαία, ιστορία 18 και λατινικά 17. Για το τμήμα θεατρικών σπουδών που είναι επόμενες στήλες, το οποίο στην Πάτρα έχει συντελεστές, βλέπετε, 30-30, 20-20, τα μόρια του για αυτό το τμήμα είναι 13.900. Ενώ δίπλα οι τελευταίες κάθετες στήλες για το τμήμα ιστορίας της Κέρκυρας, επειδή είναι τελείως διαφορετικοί οι συντελεστές με μια λογική, έναν λογικά μεγάλο συντελεστή στην ιστορία, αφού είναι τμήμα ιστορίας, για αυτό το τμήμα ο ίδιος μαθητής με τις ίδιες επιδόσεις συγκεντρώνει 15.200 μόρια. Παρότι βρίσκονται, και παρότι βρίσκονται στο ίδιο πεδίο, έτσι. Στο ίδιο πεδίο. Στο ίδιο πεδίο, διαφορετικοί συντελεστές. Έχει να κάνει με το γνωστικό αντικείμενο του κάθε πανεπιστημίου. Νομίζω έχει μια λογική, αλλά δέστε τις διαφορές στα μόρια. Πηγαίνετε και στα επόμενα. Έχω 3-4 καρτούλες σε ένα επιστημονικό πεδίο για να δείξουμε πόσο θεαματική θα μπορούσε να είναι διαφορά. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ψήφιο των θετικών σπουδών. 13, 16, 17 και 12 στα 4 μαθήματα. Το τμήμα φυσικής Ηρακλείου, με μεγάλο συντελεστή, βλέπετε εκεί στα μαθηματικά και τη φυσική, για αυτό το τμήμα υποψήφιος θα συνέλεγε 14.280 μόρια. Για το τμήμα χημεία στην Πάτρα όμως, που όπως βλέπετε η χημεία έχει 40% συντελεστή. Και το δυνατό του μάθημα. Ακριβώς, αυτονόητο. Τα μόρια του θα ήταν 15.000 και πάλι είναι θεαματική διαφορά. Εισαγωγές αυτές τις σχολές έχουμε με αυτούς τους βαθμούς. Τούτα εδώ τα μόρια, βέβαια. Ναι, έχουμε. Είναι πολλά τα μόρια, είμαστε εντάξει.
Πάμε λοιπόν σε ένα μαθητή του τρίτου πεδίου, επιστήμες υγείας. 18 στη γλώσσα, 11 στη φυσική, 19,5 στη χημεία και 19,5 στη βιολογία. Για το τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Φυσικών Πόρων, τα μόρια του θα ήταν 16.225. Για τη φαρμακευτική της Πάτρας, τα μόρια του θα ήταν 17.500. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Μιλάμε ξανά λόγια για τον ίδιο υποψήφιο με τις ίδιες επιδόσεις στα 4 μαθήματα. Αυτό θα πει συντελεστές βαρύτητα στα μαθήματα. Δεν είναι πάντα τόσο μεγάλες διαφορές. Έφερα χαρακτηριστικά παραδείγματα που όμως έχουν να κάνουν με τα μαθήματα που κάθε φορά το τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να έχουν το μεγάλο συντελεστή. Και πόσοι χάσανε παλαιότερα σχολή που πραγματικά ήθελαν να εισαχθούν και αγαπούσαν, γιατί είχαν μόνο έναν πολύ αριθμό ωραία. Για να αξιολογήσουν και να επιλέξουν. Χριστιανά, πολύ ωραία το λες. Και οι μαθητές που τα κατάφεραν καλά στο μάθημα που είχε μεγαλύτερη σχέση με το αντικείμενο της σχολής, και όμως δεν κατάφεραν να εισαχθούν. Έτσι. Νομίζω ότι ήταν μια σημαντική εξέλιξη, αναλύπω στη σωστή κατεύθυνση. Πάμε λίγο στην επόμενη κάρτα για να πούμε, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει μια δύσκολη ιστορία. Το πώς κάποιος μπορεί να συλλέξει, να υπολογίσει τα μόρια του. Αφού κάθε σχολή έχει άλλους συντελεστές, του δίνει άλλα μόρια, δεν είναι τόσο απλή αυτή η ιστορία. Εδώ λοιπόν θέλω να ξαναχρησιμοποιήσουμε τούτο το εργαλείο. Υπάρχει γιατί μέσα έχουμε μια εφαρμογή. Ναι, έχουμε μια πολύ ωραία χρηστική εφαρμογή, με την οποία ο υποψήφιος μπορεί να υπολογίσει πάρα πολύ εύκολα τα μόρια του. Λοιπόν, θα δείξω λίγο την αρχική σελίδα των φροντιστηρίων που κάνουμε σας, αυτό που βλέπουν οι τηλεθεατές τώρα, λίγο πιο κάτω από τη μέση. Υπάρχει μία ένδειξη που λέει υπολογισμός μορίων. Πατώντας εκεί, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε γενικό λύκειο και επαγγελματικό λύκειο. Ας πούμε στο γενικό. Είναι πολύ εύχρηστη. Δεν μπορεί να γίνει με το χαρτίκι το μολύβι. Επιλέγουμε τον προσανατολισμό. Πάμε δεξιά και παίζουμε βάζοντας βαθμούς. Ως εκ τούτου θα προκύψουν και τα μόρια μας. Τη γλώσσα λοιπόν, υποθέτει ο μαθητής. 15. Προφανώς έχει αξία για τους υποψήφιους. Να δουν πώς μεταβάλλονται τα μόρια τους ανάλογα με τις επιδόσεις. Αρχαία ελληνικά, για πες, αγαπητέ μου Λευτέρη. Είχα γράψει στα αρχαία 14. Να μου πεις τα δικά σου, ωραία. Ναι. Στην ιστορία τι είχες βέβαια, γράψει. Βέβαια, στην έκθεση έγραψα 19,8, αλλά τέλος πάντων. Το θυμάμαι ιστορία, ότι ήταν εξαιρετικό. Ιστορία είχα 16,2. Ιστορία 16, ας βάλω ακέραιους αριθμούς, παρόλο που τα υπολογίζει όλα, δεν υπάρχει κανένα και θέμα. Και λατινικά 17. Και λατινικά, εγώ θα βάλω ότι έγραψε 19. 19, πάντως. Ωραία. Ευχαριστούμε, είναι λάτσο, κύριε. Θα είχα περάσει αλλού τώρα. Πολύ ωραία. Δεν πειράζει. Πατώντας το βελάκι πάνω δεξιά, μου δίνει στην επόμενη φόρμα τη δυνατότητα να δηλώσω ειδικό μάθημα, αν θέλω γυμναστικές ακαδημίες ή οτιδήποτε. Και μετά μου δίνει μία λίστα με όλα τα τμήματα. Mm. Κάτω μία ταυτότητα, κάτω δεξιά, με το μέσο όρο των μαθημάτων, τα ελάχιστα μόρια και τα μέγιστα μόρια για τον υποψήφιο, με τους συγκεκριμένους βαθμούς. Εκεί λοιπόν έχω μία λίστα των τμήματων. Κάθε φορά σε κάθε τμήμα μου δίνει τη δυνατότητα να δω αμέσως ποια είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής του τμήματος, ποια είναι τα μόρια του μαθητή για το τμήμα και ποια ήταν η βάση περσινή. Mm-hmm. Και μία καταπληκτική δυνατότητα άμεσα να πατήσω πάνω στο τμήμα που θέλω, παράδειγμα αξιωματικών αστυνομίας, στο χεράκι, και να μπω κατευθείαν στο site της σχολής για να πάρω τις πληροφορίες που θέλω και με ενδιαφέρουν. Επειδή εδώ πέρα τόσες πολλές φορές λέμε για την ανάγκη των μαθητών να ενημερωθούν σε σχέση με τα πανεπιστήμια, το αντικείμενο σπουδών, τις κατευθύνσεις στο πρόγραμμα σπουδών κτλ. Αυτή είναι μια ένας οδηγός που σου δίνει όλες τις δυνατότητες. Ναι, μεγάλη ευκολία. Μετά μπορούμε να τσεκάρουμε τις σχολές. Εργαλείο δυνατό. Να πάμε μετά σε μια φόρμα όπου μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε και τη σειρά προτεραιότητας, να μετακινήσουμε τις μπάρες. Αυτό για ένα μαθητή Β' γάμα που προσπαθεί να βάλει σε σειρά κατάταξη και να φτιάξει μηχανογραφικό είναι ένα πολύ χρήσιμο πράγμα. Και στο τέλος μπορώ να κατεβάσω το υλικό, μπορώ να εκτυπώσω κτλ. Εύκολη εφαρμογή www.kamisas.gr στη μέση περίπου υπολογισμό μορίων. Γιατί έχει γίνει μια πολύ σύνθετη υπόθεση, υπόθεση του υπολογισμού των μορίων. Λοιπόν, είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που ξέραμε τότε. Κάποτε, όπου ο μαθητής είχε μια φορά μόρια για τα μαθήματά του. Οι μαθητές πάντως φαίνονται πιο κατασταλαγμένοι σε ό,τι έχει να κάνει με τις αλλαγές, σε ό,τι έχει να κάνει με τους συντελεστές βαρύτητας. Έχουν μάθει πλέον την εργασία και τα παιδιά που ήταν πέρυσι Β' Λυκείου, που τώρα είναι Γ, τα παιδιά του Λυκείου γενικότερα έχουν αρχίσει κάπως να εξοικειώνονται ή βρίσκεστε πάλι εκεί δίπλα τους για. Ναι, για τους συντελεστές βαρύτητας χρειάζεται συζήτηση. Ναι. Διότι πλέον, επειδή κάθε σχολή έχει διαφορετικό συντελεστή σε άλλο μάθημα. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δώσουν προτεραιότητα σε κάποιο από τα μαθήματα. Καμιά φορά μέσα στη διαδρομή τους και στην προσπάθειά τους, κάποια μαθήματα αφήνουν λίγο πίσω ή τέλος πάντων αισθάνονται κάπου δυνατότεροι κτλ. Επειδή οι συντελεστές διαφοροποιούνται από σχολή σε σχολή, δεν επιτρέπεται να γίνει με κανέναν τρόπο διάκριση ανάμεσα στα 4 μαθήματα. Και απέναντίας, επειδή έχουμε αυτή τη διαφοροποίηση στους συντελεστές, λέμε οπωσδήποτε
Με το ίδιο πάθος και το ίδιο μένος δουλεύουμε για τα 4 εξεταζόμενα μαθήματα. Είναι ένα καινούριο πράγμα που έχει να κάνει ακριβώς με το ότι κάθε σχολή έχει διαφορετικούς τελεστές στα μαθήματα. Αυτό θέλει προσοχή. Ακόμη και αν κάποιοι το αγαπούν λίγο περισσότερο, καλό να αγαπήσουν και τα υπόλοιπα τρία, να είναι και εκείνα χαρούμενα. Λοιπόν, για την ελάχιστη βάση θα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Mm-hmm. Αυτό που θα κάνουμε λίγο να πούμε ότι έχουμε κάποιες μικρές αλλαγές που βλέπουμε εδώ στο μηχανογραφικό. Να πάμε λίγο πίσω, αν μπορούμε ένα λεπτάκι. Λοιπόν, μικρές αλλαγές στο μηχανογραφικό, αρκετά τμήματα που μπαίνουν στο τέταρτο πεδίο που δεν ήταν στο δεύτερο ή στο τρίτο. Ενδιαφέρον είναι αυτό το τμηματάκι, ας πούμε, πληροφορική με εφαρμογές στη βιοιατρική, που ήταν μόνο στο πεδίο των επιστημών υγείας, ναι, και μπήκε στο τέταρτο εκεί μαζί με τις υπόλοιπες πληροφορικές. Γιατί έγινε αυτή η μετατόπιση? Και στο τέταρτο. Για να μην μείνουν ορφανά κάποια τμήματα γενικότερα για να μεταλλάξει τη βάση εισαγωγής. Όχι, δεν νομίζω. Απλώς ως αντικείμενο, επειδή έχει πολλή πληροφορική, νομίζω το καλά κάνανε και το δώσανε και ως δυνατότητα στα παιδιά του τετάρτου. Εκεί που υπάρχουν και οι πληροφορικές. Mm-hmm. Νομίζω ότι υπάρχουν μικρές όμως είναι αλλαγές και για λίγα τμήματα. Τι άλλο κρατάμε, να δούμε και την επόμενη κάρτα. Νομίζω ότι αυτά ήταν σε ναι, προτεραιότητα. Σε ναι. Εντάξει, και γενικότερα να ξέρει ο κόσμος. Ότι αυτά θα συζητάμε κάθε Δευτέρα, ναι. 4,5 ώρα, οτιδήποτε έχει να κάνει με αλλαγές. Ναι, κύριε Μαυράκη. Και θα μπούμε οπωσδήποτε να πούμε την επόμενη φορά λίγο σε τεχνικές μελέτες, ενδεχομένως και με πρόγραμμα μελέτης. Γιατί σκέφτομαι ότι ίσως από αυτό πρέπει να ξεκινάει. Εγώ ξέρω το πρόγραμμα, τα αγαπώ. Συμφωνεί το με το πρόγραμμα πρώτα μελέτης. Πρώτα πρόγραμμα μετά διάβασμα. Θέλω να ταυτίστηκε με αυτό το πράγμα. Της έχει μείνει, έχει κάνει, έχει γεμίσει το γραφείο με σημειώσεις. Τετράδιακι μου φέρατε φέτος. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Το κρατάω για το καλό. Μάλλον λοιπόν θα ξεκινήσουμε με πρόγραμμα, οργάνωση προγράμματος μελέτης για τους υποψήφιους. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε Μαυράκη. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αρχή, καλή για μας, καλή δύναμη για εσάς. Δεν θα τα πούμε, είναι καθαρά Δευτέρα. Αναδρούμε ραντεβού για τη δεύτερη. Ναι, ναι, ναι. Δευτέρα. Έγινε. Μεθεπόμενη πολλά Δευτέρα. Δύο, πολλά δύο. Ευχαριστούμε πολύ.